Και είναι η κατάλληλη στιγμή, φίλοι τηλεθεατές, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστήσουμε. Ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκε και πολιτικά και προσωπικά με τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Μιλάμε για τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλό μεσημέρι, κύριε Λοβέρδο. Καλό μεσημέρι και στους δύο, δυστυχώς. Να πούμε συγχαρητήρια στους οικείους του Δημήτρη Κρεμαστινού και φυσικά και σε εσάς που συνδεθήκατε τόσο με αυτόν τον εξαίρετο επιστήμονα και πολιτικό. Κύριε Λοβέρδο, μπήκε 25-26 Μαρτίου, μου λέγαν συνάδελφοι από τη Ρόδο ότι 2-3 μέρες πριν είχε πάει στα γραφεία της Ροδιακής Εφημερίδας και ήταν καλά, δηλαδή ξαφνικά νοσηλεύτηκε και έδωσε αυτή τη μάχη. Ξέρατε, το γνωρίζατε εσείς από την αρχή, είχατε μιλήσει? Από την πρώτη μέρα που μπήκε στον Ευαγγελισμό, μιλώ με την σύζυγό του, την κυρία Τζέιν Κρεμαστινού, και ενημερώθηκα για όλα και ενημερωνόμουν για όλα από τον στενό του φίλο, στη συνέχεια Γιώργο Μουτσόπουλο και προσωπικό μου φίλο. Ήξερα τις δυσκολίες που περνούσε και γι' αυτό στη Βουλή έκανα μια εκτεταμένη αναφορά πριν από 15 μέρες και προσπάθησα να περάσω στη Βουλή ένα μήνυμα ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στο Δημήτρη και ότι να είμαστε κοντά του. Τι μου έλεγε η Τζέννη Κρεμαστινού? Μου έλεγε ότι δεν φοβάται τόσο τον κορονοϊό, τον COVID-19, όσο φοβάται τις διάφορες επιπλοκές που προκαλούνται από λοιμώξεις στην εντατική. Άρα να φύγει γρήγορα από την εντατική ήταν η μεγάλη ανάγκη. Τις νοσοκομιακές λοιμώξεις δηλαδή. Μάλιστα, αυτά τα συνήθη των εντατικών. Τώρα πιο πολλά δεν μπορώ να σας πω εγώ, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Σας μεταφέρω τι μου έλεγε η σύζυγός. Και νίκησε, από ό,τι μου είπε η Τζέννη Κρεμαστινού, νίκησε τον COVID-19. Δηλαδή θεραπεύτηκε από την ασθένεια αυτή. Όπως επίσης και είχε θεραπευθεί, αν κατάλαβα καλά, και από την πνευμονία, που ήταν μια συνέπεια του COVID. Αλλά νικήθηκε από τα γύρω-γύρω που λέμε, που μπορεί να σου συμβούν στις εντατικές, γιατί ήταν πάρα πολλές μέρες μέσα. Ο άνθρωπος ήταν πραγματικά από τις 27 Μαρτίου κάτι τέτοιο. 25 Μαρτίου. Και συνεπώς μέχρι σήμερα, ας πούμε, που έφυγε από τη ζωή, πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες στην εντατική. Δεν το άντεξε αυτό ο οργανισμός. Σύμφωνα με τα όσα. Ήταν υγιής όταν μπήκε. Δεν ξέρω ποιος από τη Ρόδο σας το είπε, είχε πολύ δίκιο. Συνάδελφε, 40 χρονών ήταν. Α, μάλιστα. Σαν 40 χρονών άνθρωπος. Απολύτως υγιής, δεν είχε τίποτα. Ήταν άτυχος. Και εμείς τον χάσαμε και είμαστε κι εμείς άτυχοι. Γιατί χάνουμε ένα φίλο και δεν έχουμε και πολλά πρόσωπα κύρους που να έχουν παραμείνει στο χώρο μας. Ο Δημήτρης είχε παραμείνει. Ένας άνθρωπος που αγάπησε το χώρο αυτό, τον υπηρέτησε από πολιτικές θέσεις λίγο, όπως είπε. Δεν ήταν πολλά χρόνια βουλευτής. Πάντως, αλλά ήταν ταυτισμένος με το όνομα του Πασόκ, λόγω της σχέσης που είχε με τον Ανδρέα Βαρδά. Κύριε Λοβέρδο, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν θέλουμε να μνημονεύσουμε στιγμές που μας έχουν κάνει εντύπωση, μας έχουν μείνει στη μνήμη μας, και εγώ και ο Γιώργος και εσείς, γιατί συμμετέχουν ήδη οι τηλεθεατές, μας στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, στο Open Ελλάδα, στους λογαριασμούς μας στο Twitter και στο Instagram. Έρχονται μηνύματα διαρκώς με μια σκέψη. Εμένα μου έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου, δημοσιογραφικά αν θέλετε, η στιγμή που ο Δημήτρης Κρεμαστινός εντός της Βουλής, κατά τη διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος, προσπαθούσε να πείσει το κοινοβουλευτικό σώμα ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος, να αλλάξει η διάταξη που επιβάλλει στον γιατρό να αποφασίσει αν υπάρχει κάποιος να είναι πλέον, έχει αδυναμία, ένα πρόσωπο, ένα άτομο να είναι πρωθυπουργός. Μνημονεύοντας ιστορικές στιγμές για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν μια δύσκολη στιγμή και τόσο, αν θέλετε, ενδιαφέρουσα και για τους πολίτες και για τους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε, αυτό το είχε ταυτιστεί με αυτό το θέμα ο Κρεμαστινός. Του λέγαμε ότι δεν είναι και από τα πιο σημαντικά. Εμείς το εντάξαμε στις προτάσεις μας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Του λέγαμε ότι είναι πιο πολύ ένα θέμα πράξης, καθημερινότητας και όχι θέμα ρυθμίσεων. Όμως επέμενε γιατί είχε μεγάλη εμπειρία από το 96. Από τα ίδια. Όταν ήταν κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου και έπρεπε η πολιτική να παρακολουθήσει αυτά που θα, θα πούνε οι γιατροί. Και τότε έλεγε ότι είναι μεγάλο το βάρος για όλος ο κόσμος κρατούσε την αναπνοή του. Έτσι. Στην τέντα του Ανασίου. Υποστήριζε ότι ήταν πολύ μεγάλο βάρος για ένα γιατρό να δώσει το μήνυμα στην πολιτική ότι αντικαταστήστε τον Πρωθυπουργό ή, εν πάση περιπτώσει, αναπληρώστε τον για κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Πάντως, το θεωρούσε πολύ βαρύ. Και εκτιμούσε ότι αυτό είναι πρωτίστως ζήτημα της πολιτικής και όχι της επιστήμης, της ιατρικής. Αυτό εκτιμούσε. Πάντως, να κρατήσουμε, κύριε Λοβέρδο, αυτό που το είναι. Το να αλλάξει έναν πρωθυπουργό. Να τον παρετήσει, δηλαδή, εντός εισαγωγικών. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Και στην αναθεώρηση του συντάγματος είχε επιμείνει πάρα πολύ.
Κρατάμε την είδηση που μας είπατε, γιατί είναι είδηση, ότι δεν πέθανε από τον κορονοϊό. Δηλαδή, ναι, νοσηλεύτηκε ένα από τον κορονοϊό. Νίκησε τον κορονοϊό. Τον νίκησε και πέθανε από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, γιατί αυτό. Ξέρετε, θα σας τα πούνε οι γιατροί. Στην ουσία. Ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Εντάξει, ξέρετε, αυτό που δίδεται. Να σας το πω. Μη μου δίνετε. Όχι, όχι, όχι. Ευθύνη ιατρική. Όχι, μα δεν είναι. Εντάξει, απλά κάνατε μια αναφορά. Οι ενημερώσεις που είχα ήταν ότι. Η κίνδυνη από τη σιψεμία. Ναι, γίνεται λόγο για πολυοργανική ανεπάρκεια. Ξέραμε, δηλαδή κάποια όργανα βιολογικά δεν άντεξαν. Ξέραμε ότι και πριν μια εβδομάδα είχε φτάσει να είναι απείρετος. Όντως υπήρχαν πάνω-κάτω πολλά. Ναι. Του είχε δοθεί μια αγωγή την περασμένη εβδομάδα και είχαμε ελπίσει, γιατί έδειξε σημεία ανάκαμψης ο άνθρωπος. Και όσοι παρακολουθούσαμε με αγωνία κάθε μέρα, εγώ σας ξαναλέω τα δύο ονόματα που με ενημέρωναν, η σύζυγός του Τζέννη Κρεμαστινού και περισσότερο καθημερινά ο Γιώργος Μητσοπούλος, πολύ στενός του φίλος και δικός μου φίλος. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε αμέσως στην πρόσκλησή μας, κύριε Λοβέρδο. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, κύριε Χαριτάτε. Να είστε καλά. Μαστινός, μπήκαμε μαζί στη Βουλή, έχουμε κάνει μια πορεία μαζί, δεν ξέρω. Νιώθουμε πολύ, πολύ δύσκολο.